Και βέβαια ο Κομισάριος Πολέμου κρατάει για τον εαυτό του το δικαίωμα να αποφασίζει ποια τάση της κοινωνίας θα συνεχίσει να υπάρχει και ποια θα αφανιστεί, ρίχνοντας κατά πάνω της τη θηριώδη δύναμη του μονοπωλίου της οργανωμένης βίας που διαθέτει το κράτος. Δεν μπορεί κανείς παρά να συμφωνήσει με την αναρχική Λουίζ Μισελ, που κάποτε είχε γράψει: «Όμως μισώ αυτούς που αντί να σκοτώσουν έναν και να τους στείλουν γι' αυτό στα κάτεργα, σκοτώνουν χιλιάδες και γίνονται κυβέρνηση». Εξάλλου, σύμφωνα με τον Τρότσκι, οι ναύτες που τέθηκαν επικεφαλής της αντικυβερνητικής εξέγερσης του 1921 δεν ήταν οι ίδιοι με εκείνους που το 1917 λειτουργήσαν αυθόρμητα σαν ταξική πρωτοπορία ανάμεσα σε εκείνα τα τμήματα του στρατού που τάχθηκαν ενεργά με το μέρος της προλεταριακής επανάστασης. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ναι, η Κροστάντη είχε γράψει μια ηρωική σελίδα στην ιστορία της επανάστασης. Αλλά ο εμφύλιος πόλεμος σηματοδότησε τον συστηματικό αποδεκατισμό του πληθυσμού της Κροστάντης και ολόκληρου του στόλου της Βαλτικής. Από την εποχή κιόλας της εξέγερσης του Οκτώβρη, εκστρατευτικά σώματα που αποτελούνταν από τους ναύτες της Κροστάντης είχαν σταλεί για να βοηθήσουν τη Μόσχα. Κατόπιν τούτου, άλλα αποσπάσματα στάλθηκαν στον Ντόν, στην Ουκρανία, για να κατασχέσουν ψωμί και να οργανώσουν την τοπική σοβιετική εξουσία. Αρχικά φαινόταν ότι η πηγή της Κροστάντης σε ανθρώπινο δυναμικό ήταν ανεξάντλητη. Ευρισκόμενος σε διαφορετικά μέτωπα, έστειλα πολλές ντουζίνες τηλεγραφήματα κινητοποιώντας νέα και αξιόπιστα εκστρατευτικά σώματα, στελεχωμένα από τους εργάτες της Αγίας Πετρούπολης και τους ναύτες της Βαλτικής. Αλλά από τις αρχές του 1918 και μετά, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από το 1919, παράπονα άρχισαν να έρχονται από τα μέτωπα ότι τα νέα συντάγματα που είχαν σταλεί από την Κροστάντη δεν ήταν ικανοποιητικά, ότι ήταν μαλθακά, απίθαρχα, αναξιόπιστα στη μάχη και ότι έκαναν πολύ περισσότερο κακό παρά καλό. Μετά την τελική ήττα του Γιουντεύνιτς τον χειμώνα του 1919, ο στόλος της Βαλτικής και το φρούριο της Κροστάντης είχαν απογυμνωθεί από όλες τις επαναστατικές δυνάμεις. Όλα τα στοιχεία που εξακολουθούσαν να έχουν κάποια χρησιμότητα είχαν ρηχτεί εναντίον του Ντενίκιν στον Νότο. Αν το 1917-18 ο ναύτης της Κροστάντης έστεκε ομολογουμένως ψηλότερα από τον μέσο όρο του κόκκινου στρατού και συνεισέφερε τον σκελετό τόσο των πρώτων στρατιωτικών αποσπασμάτων όσο και του σοβιετικού καθεστώτος, σε πολλές περιφέρειες, οι ναύτες που παρέμειναν στην ειρηνική Κροστάντη μέχρι την αρχή του 1921, χωρίς να χωρούν σε κανένα από τα μέτωπα του εμφυλίου πολέμου, βρισκόντουσαν τώρα σε ένα επίπεδο αρκετά πιο κάτω από το μέσο επίπεδο του κόκκινου στρατού και περιλάμβαναν ένα μεγάλο ποσοστό από εντελώς εκφυλισμένα στοιχεία που κυκλοφορούσαν εδώ και εκεί με παντελόνια καμπάνες και μοδάτα κουρέματα. Στην εισαγωγή που συνέγραψε για την μπροσούρα της Ινταμέτ με θέμα την Κροστάντη ο Μάρεϊ Μπούτσκιν, χαρακτήρισε αξιοκαταφρόνητη την απόπειρα αυτή του Τρότσκι να τεκμηριώσει τον αντικειμενικά αντιδραστικό χαρακτήρα της εξέγερσης με βάση μια σειρά από ψεύδο επιστημονικά κοινωνιολογικά ταξικά κριτήρια. Από τη μεριά μας νομίζω ότι θα ήταν αρκετό να παρατηρήσουμε πως η παραγωγική βάση της ρωσικής οικονομίας ήταν πρωτίστως αγροτική το 1917, όπως εξακολουθούσε να είναι και το 1921. Συνακόλουθα, η Ρωσία ήταν μια κοινωνία αγροτική το 1917, όπως ήταν και το 1921. Η συντριπτική πλειοψηφία των επαναστατών ναυτών με την οξυμένη ταξική συνείδηση, οι οποίοι βομβάρδισαν με τα κανόνια τους τα χειμερινά ανάκτορα το 1917, δεν προέρχονταν από τους διαλεγμένους απογόνους των βιομηχανικών εργατών της Αγίας Πετρούπολης, αλλά ήταν νεαροί με καταγωγή από την Ήπεθρο, οι οποίοι είχαν κοινωνικοποιηθεί σύμφωνα με τις αντιλήψεις, τις παραδόσεις και το πολιτισμικό υπόβαθρο της καθυστερημένης ρωσικής αγροτιάς. Αυτό άλλωστε είναι κάτι που δεν αμφισβητεί και ο ίδιος ο Τρότσκι, ο οποίος αναλύοντας τον πολιτικό συσχετισμό των δυνάμεων στις γραμμές του εξεγερμένου στρατεύματος της Κροστάντης την περίοδο της Επανάστασης, παραδέχεται ότι τόσο στο Φρούριο όσο και στον στόλο της Βαλτικής κυριαρχούσαν το αγροτικό κόμμα των social επαναστατών και οι αναρχικοί. Αν ανάμεσα στο 1917 και το 1921 υπήρξε μια μεταστροφή της αγροτιάς απέναντι στην κυβέρνηση των Μπολσεβίκων, αυτό δεν σημαίνει ότι είχαν αλλάξει και οι διαθέσεις της απέναντι στην σοσιαλιστική επανάσταση αυτή καθ' αυτή. Το 1917 ήταν η αλληλεπίδραση του στόλου και του φρουρίου της Κροστάντης με την κοινωνική πάλη και τις ριζοσπαστικές ιδέες του εξεγερμένου προλεταριάτου της Αγίας Πετρούπολης, η οποία άσκησε αποφασιστική επίδραση στην πολιτική εξέλιξη των αυτών και στην βαθμιαία προσχώρησή τους στο αντισυστημικό στρατόπεδο των επαναστατών σοσιαλιστών.
το 1921 η αμφίδρομη αυτή σχέση ανάμεσα στα δύο κέντρα της κοινωνικής επανάστασης εξακολούθησε να παίζει καθοριστικό ρόλο για τις διαθέσεις που επέδειξε η Κροστάνδη να ξεσηκωθεί και να ανατρέψει την καταπίεση των κρατιστών. Αν κανείς ανατρέξει στο χρονικό της εξέγερσης, όπως το κατέγραψαν ο Μπέρκμαν, η ΜΕΤ και άλλοι αναρχικοί συγγραφείς, θα αποκομίσει την εντύπωση ότι η εξέγερση των ναυτών και των λαϊκών στρωμάτων της Κροστάνδης αποτέλεσε σε μεγάλο βαθμό την ευθεία προέκταση της εργατικής αναταραχής που επικράτησε στην Αγία Πετρούπολη και την πολιτική μορφή που πήρε το κίνημα των άγριων απεργιών που είχε ξεσπάσει από τα κάτω και είχε συνταράξει τα μεγαλύτερα εργοστάσια του βιομηχανικού κέντρου της χώρας το αμέσως προηγούμενο διάστημα. Οι απεργίες αυτές συνιστούσαν την πρώτη οργανωμένη απόπειρα αντίστασης και αυτονόμησης του βιομηχανικού προλεταριάτου από τη βούληση του πολιτικού κόμματος που υποτίθεται ότι κυβερνούσε εξ ονόματός του, αλλά και την πρώτη απόπειρα έμπρακτης αμφισβήτησης της θεσμοποιημένης κυριαρχίας του κρατικού μηχανισμού πάνω στα Σοβιέτ των εργαζομένων. Όπως πολύ όμορφα το έθεσε ο Diego Abad de Santillán σε ένα μεταγενέστερο πόνημά του, εμείς οι αναρχικοί δεν θέτουμε ως υπέρτατη επιδίωξή μας το να απελευθερωθούμε ως μέλη μιας καθορισμένης κατηγορίας εργαζομένων, αλλά ως άνθρωποι. Δηλαδή, δεν πιστεύουμε ότι ο καπιταλισμός είναι ο μοναδικός, ούτε ο ισχυρότερος εχθρός. Ο καπιταλισμός είναι καρπός της ιδέας της αυθεντίας. Η επανάσταση που θα μας απελευθερώσει και θα ελευθερώσει και τους ομοίους μας οφείλει να είναι μια επανάσταση ενάντια στην αρχή της αυθεντίας. Διαφορετικά, δεν θα δούμε ποτέ τη γη της επαγγελίας.